Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων, ο Μάρκος Μαργαρίτης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα, πρόεδρε. Καλημέρα σας, κύριε Αλμπέρτη. Πώς είναι ο καιρός εκεί στην Αθήνα? Είναι βροχερός, κρυερός? Εμείς εδώ έχουμε αρκετό κρύο, θα μπορούσα να πω. Ναι, το γνωρίζω, το έχω μάθει. Πώς πάει, όλα καλά με την Ομοσπονδία? Είχατε γενική συνέλευση προχθές. Ναι, Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Η ετήσια γενική συνέλευση στο Σύλλογο της Κορονίδας, με θέματα τον απολογισμό δράσης της Ομοσπονδίας, τον οικονομικό απολογισμό, την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και κυρίως τον προγραμματισμό της δράσης και τον οικονομικό προϋπολογισμό για το νέο έτος. Ναι. Ψηφίστηκε ομόφωνα και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσετε και μου δίνετε και τη δυνατότητα να ανακοινώσουμε κάποια σημαντικά δεδομένα για τον νέο τρόπο δράσης της Ομοσπονδίας. Ναι, τι αλλάζει στην Ομοσπονδία? Βλέπουμε έτσι πνέει ένας νέος αέρας. Ουσιαστικά αυτό που προτείνουμε εμείς σαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας της Ομοσπονδίας, δηλαδή ένα μη συγκεντρωτικό μοντέλο, ώστε να μπορέσουμε να δραστηριοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε ναξιώτες που δραστηριοποιούνται είτε στην Άξιο είτε στην Αθήνα είτε οπουδήποτε. Και στο πλαίσιο αυτό συστήσαμε κάποιες ομάδες εργασίας. Ναι, μας το είχατε ανακοινώσει ότι σκεφτόσαστε να κάνετε κάτι τέτοιο και στην προηγούμενη συνομιλία που είχαμε εδώ. Ναι, έχει βγει και ένα δελτίο τύπου και μια ανακοίνωση όπου θα δοθούν στη δημοσιότητα εντός της ημέρας. Πολύ ωραία. Και έχουμε συστήσει λοιπόν κάποιες νέες ομάδες εργασίας. Πόσες ομάδες εργασίας είναι αυτές? Οι ομάδες εργασίας είναι εξής. Είναι μια καταρχάς τροποποίηση του καταστατικού. Ναι. Της Ομοσπονδίας με στόχο να τροποποιηθεί και να γίνει πιο σύγχρονο, να αποκτήσει μια ευελιξία το καταστατικό και να προσαρμοστεί στα δεδομένα της σημερινής εποχής. Mm-hmm. Είναι προφανώς μια επιτροπή που θα ασχοληθεί με τα πολιτιστικά, ναι, με στόχο τη συνέχιση της σπουδαίας πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας. Ναι. Και έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από δράσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συστήσαμε μια επιτροπή που την έχουμε ονομάσει Επιστημονική Επιτροπή Προβλημάτων της Νάξου. Ναι. Όπου στόχος της είναι να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Νάξου και να δοθούν, όπου αυτό είναι εφικτό, κάποιες προτάσεις, κάποιες κατευθύνσεις προς την επίλυσή τους. Mm-hmm. Αλλά την ονομάσαμε και επιστημονική γιατί ο στόχος της είναι και λίγο ακόμα πιο γενικός, δηλαδή να συσπυρώσουμε το επιστημονικό δυναμικό της Νάξου, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ μεγάλο. Βέβαια. Και μέσα από αυτό το δρόμο να διοργανώσουμε και κάποιες επιστημονικές ημερίδες. Έχουμε θέσει ως στόχο αναδίμηνο να διοργανώνονται επιστημονικές ημερίδες στην Αθήνα, αλλά και στην Νάξο, όπου είναι εφικτό, με ζητήματα κέρια της εποχής που αφορούν τους Ναξιώτες και της Αθήνας και της Νάξου. Πολύ ωραία. Επιπλέον είναι άλλες δύο επιτροπές. Είναι η Επιτροπή Εξωστρέφειας και Δημοσίων Σχέσεων. Έχουμε βάλει έναν πρωταρχικό στόχο να συσπηρώσουμε αυτό που είπα και από την αρχή, όσο το δυνατόν περισσότερους συλλόγους μπορούμε της Αθήνας κοντά στην Ομοσπονδία, να έρθουμε σε επαφή με το Σύλλογο Φιλοτητών σε μια πιο αγαθή συνεργασία, να έρθουμε σε επαφή με τους πολιτιστικούς συλλόγους και της Νάξου. Ναι. Και με όλους τους φορείς του νησιού, ώστε να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε όλες τις υγιείς δυνάμεις του νησιού. Mm-hmm. Και στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει μια σειρά επαφών. Εδώ ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο. Ναι. Γιατί κάποιοι συνάδελφοί σας ίσως αντιλήφθηκαν λάθος το όλο αυτό εγχείρημα. Ναι. Εμείς έχουμε προσπαθήσει μετά τις αποφάσεις και τις Γενικής Συνέλευσης και τις προστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να έρθουμε σε επαφή με όλους τους φορείς του νησιού. Φυσικά, αυτό είναι και το πιο λογικό. Εκεί δηλαδή πάει και το με το Δήμο ακριβώς και με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και με εσάς τους ίδιους τους δημοσιογράφους. Πολύ καλό. Θεωρούμε ότι για να έχουμε μια πιο σφαιρική άποψη πρέπει να έρθουμε σε επαφή με όλους τους φορείς και με τους ίδιους τους δημοσιογράφους που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τα προβλήματα του νησιού και να ενημερωνόμαστε στην πηγή. Ακριβώς, και να έχετε και μια πιο σφαιρική ενημέρωση γενικότερα για τα θέματα και τα ζητήματα του νησιού. Ακριβώς. Αντλώντας πληροφορίες από όλους αυτούς που είπατε, δηλαδή από συλλόγους, από προέδρους, από το Δήμο, από δημοσιογράφους, να έχετε μια πιο σφαιρική εικόνα για το τι συμβαίνει και για τα προβλήματα και δεν θα τα μάθετε μονόπλευρα. Ακριβώς. Καταρχάς, να πω ότι η Ομοσπονδία ενημερώνεται καθημερινά, έχει επικοινωνία με τους συλλόγους
και οι περισσότεροι, σχεδόν όλα τα μέλη που την απαρτίζουν, είναι πλήρως ενημερωμένα για τα προβλήματα του νησιού και εγώ προσωπικά, ωστόσο, πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαφή, θεωρούμε, και μάλλον το εξέλαβαν λάθος κάποιοι συναδελφοί σας όλο αυτό, βγήκαν κάποια δημοσιεύματα. Δεν ισχύει ότι η Ομοσπονδία περιμένει να ενημερωθεί από τους δημοσιογράφους για τα προβλήματα του νησιού. Σίγουρα. Αλλά θέλει να έχει επαφή με τους δημοσιογράφους, θέλουμε τη στήριξη όλων των φορέων του νησιού και φυσικά και τη δική σας, για να μας δίνετε το βήμα και να μας δίνετε και τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε στην πηγή των προβλημάτων του νησιού. Φυσικά και την έχετε και τη δική μας στήριξη και είναι και πολύ θετικό το γεγονός ότι ζητάτε και τη δική μας άποψη, όπως έλεγα και πριν, για να έχετε μια πιο σφαιρική εικόνα. Δηλαδή θα μαζέψετε όλη την πληροφορία και από το Δήμο και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας και από τους προέδρους των κοινοτήτων και από τους πολιτιστικούς συλλόγους και από εμάς δημοσιογράφους που θα βάλουμε και εμείς στο λιθαράκι μας, προκειμένου να δείτε κι εσείς τα θέματα που έχει να άξουν, τα γνωρίζετε μεν, αλλά εντάξει, αλλιώς είναι να έχεις μια πιο σφαιρική εικόνα και να γνωρίζεις και περισσότερες λεπτομέρειες, προκειμένου να δείτε κι εσείς πώς θα μπορέσετε με αυτόν τον τρόπο να στηρίξετε κάποια θέματα και ζητήματα της ΝΑΞΟ, προκειμένου να βρουν τη λύση τους. Ακριβώς αυτό. Η ΟΝΑΣ καταρχάς δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Δεν είναι δήμος, δεν είναι περιφέρεια. Όμως, μπορείτε να βάλετε το λιθαράκι σας, γι' αυτό το είπα. Και να πιέζει προς την επίλυση των προβλημάτων του νησιού, γι' αυτό πρέπει να είναι και πλήρως ενημερωμένοι. Ή μπορεί να δώσετε τη βοήθειά σας γενικότερα σε όλα αυτά τα θέματα. Βεβαίως, βεβαίως. Και σας είπα, ένα σημαντικό κομμάτι που έχουμε ξεκινήσει ήδη να το δουλεύουμε είναι η συσπήρωση και του επιστημονικού δυναμικού του νησιού. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να έχουμε και πιο εμπεριστατωμένη θέση και άποψη για τα ζητήματα που αφορούν το νησί. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, διότι η Νάξος ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι διαθέτει ένα πολύ αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό και θα πρέπει κάποια στιγμή να το αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό. Ακριβώς, ακριβώς. Και για να κλείσω, είναι και φυσικά η Επιτροπή των Αξιακών, η Επιστημονική Επιτροπή. Ναι, για τα αξιακά. Εδώ δεν έχω να πω πολλά. Τα αναξιακά είναι μία από τις σημαντικότερες δράσεις που έχει αναλάβει και υλοποιεί εδώ και κάποια χρόνια η Ομοσπονδία, η Επιστημονική Επιτηρίδα των Αξιακών. Ναι, ναι. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συνέχισή της, διότι δίνει βήμα έκφρασης σε αξιώτες και όχι μόνο επιστήμονες, προκειμένου να δημοσιεύουν πρωτότυπες έρευνές τους που αφορούν στην Άξο. Mm-hmm. Βέβαια, δεν... Αυτές είναι οι ομάδες εργασίας που συστήσαμε. Έχουμε ορίσει και το μοντέλο λειτουργίας, αλλά τους προέδρους. Ο πρόεδρος της κάθε ομάδας εργασίας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν οριστεί ήδη και οι πρόεδροι. Ορίστε. Έχουν οριστεί οι πρόεδροι. Βεβαίως. Στην τροποποίηση του καταστατικού είναι ο πρόεδρος ο κ. Λεβογιάννης Νικόλαος, ο οποίος είναι και δικηγόρος και από τα πρωταρχικά στελέχη της Ομοσπονδίας και έχει μεγάλη εμπειρία. Στην Επιτροπή των Πολιτιστικών Πρόεδρων είναι ο κύριος Χρήστος Τσελέντης. Ναι. Στην Επιστημονική Επιτροπή και Προβλημάτων Δάξου είναι ο κύριος Λεγάκης Ιωάννης. Στην Επιτροπή Εξωστρέφειας και Δημοσίων Σχέσεων Πρόεδρος είναι ο κύριος Παπαϊωάννου Αντρέας. Και στην Επιτροπή των Ναξιακών, με βάση και το καταστατικό, το άρθρο 17, πρόεδρος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, είμαι εγώ στη συγκεκριμένη επιτροπή. Ωραία. Και μάλιστα έχουν οριστεί και αρκετά μέλη, αλλά επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η σύσταση όλων των επιτροπών, τα μέλη δεν ανακοινώνονται ακόμα. Έχουμε στείλει επιστολή σε όλους τους συλλόγους, ώστε να μας προτείνουν και εκείνοι, πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, αξιόλογα στελέχη από κάθε σύλλογο που θεωρούν ότι μπορούν να βρίσκονται μέσα σε αυτές τις ομάδες εργασίας που έχουμε συστήσει, αλλά και ναξιώτες εκτός που δεν ανήκουν σε συλλόγους, αλλά έχουν τη δυναμική να μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτές τις ομάδες εργασίας. Δηλαδή, κάνουμε μια κίνηση να συσπηρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υγιείς δυνάμεις του νησιού μπορούμε, να απαρτίζουν αυτές τις ομάδες εργασίας για να είναι πιο αποδοτικότερο το αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία λοιπόν. Και η αρχή πότε θα γίνει, πότε θα ξεκινήσετε αυτή την έρευνα, έτσι θα τη χαρακτηρίζω εντός εισαγωγικών. Οι ομάδες εργασίας με την σύσταση που έχουν σήμερα ήδη έχουν ξεκινήσει και δουλεύουν. Συνεδριάζουν μία φορά το μήνα, φέρνουν τις προτάσεις τους, ήδη έχουν έρθει οι πρώτες προτάσεις από τις ομάδες εργασίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, το οποίο είναι υπεύθυνο μετά να αποφασίζει για την υλοποίηση των τελικών δράσεων.
Α, πολύ ωραία. Ποια είναι έτσι πάνω κάτω αυτά τα οποία έχουν φέρει οι ομάδες εργασίας, θα θέλατε να μας πείτε ή... Μπορώ να σας πω κάποια ενδεικτικά, απλά ακόμα δεν έχουν ιεραρχηθεί. Ναι, έχουν κάποια, έρθει κάποιες προτάσεις. Κάποια ενδεικτικά. Ας πούμε, υπάρχει μια ωραία, πολύ ωραία πρόταση στο κομμάτι των πολιτιστικών που είναι να διοργανωθεί μια εκδήλωση καλοκαιρινή στο νησί που θα γίνει θεσμός και θα διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι σε συνεργασία βέβαια αν είναι εφικτό αυτό με το Δήμο και με τον ΟΠΑΠΑ και θα κάνουμε ανταλλαγή πολιτιστικών δεδομένων, λαογραφικών δεδομένων με άλλες περιοχές της χώρας μας, δηλαδή θα φέρνουμε κάποιους πολιτιστικούς συλλόγους και χορευτικά από διάφορα μέρη της Ελλάδας στην Άξο και θα κάνουμε κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις για ανταλλαγή πολιτιστικών δεδομένων, για ανταλλαγή λαογραφικών δεδομένων. Ωραία. Αυτή είναι μία από τις αρκετές προτάσεις που έχουν γίνει πάνω στα πολιτιστικά. Και στο παρελθόν γινόντουσαν πολύ ωραίες εκδηλώσεις πολιτιστικές της Ωνάσης στην Άξο. Απλά και καλό είναι να επανεκκινηθούν. Αυτό που θα προτείνουμε στο Δήμο είναι να διοργανώσουμε μία εκδήλωση που θα γίνει θεσμός, όπως ας πούμε είναι το Παναξιακό Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ομοσπονδία, να διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι μια τέτοια εκδήλωση και να έρχονται διαφορετικοί πολιτιστικοί σύλλογοι από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό. Στην Επιστημονική Επιτροπή, στην ομάδα των προβλημάτων της ΝΑΞΟ, το πρώτο που έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε είναι να προσπαθήσουμε να συσπηρώσουμε αυτό που είπα, το επιστημονικό δυναμικό του νησιού. Να φτιάξουμε τους καταλόγους, να τους φέρουμε κοντά στην Ομοσπονδία, να κάνουμε μια ημερίδα να γνωριστούμε, να δούμε ο καθένας τι ειδικότητα έχει και πού μπορεί να βοηθήσει. Και αυτό που έχει προταθεί και είναι επίσης μια πάρα πολύ σημαντική δράση είναι αυτό που σας ανακοίνωσα και πριν, ότι στοχεύουμε αναδείμνο να διοργανώνουμε επιστημονικές ημερίδες για ενημέρωση των αξιωτών και της Αθήνας και της Νάξου, ημερίδες όπως είναι σε θέματα πάνω σχετικά με την ιατρική, ημερίδες όπως είναι σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την ανεργία στους νέους, τέτοιες μορφές επιστημονικών ημερίδων που μπορούν να βοηθήσουν και να ενημερώσουν τους αξιωτές. Πού θα γίνονται αυτές οι ημερίδες, στην Νάξου ή στην Αθήνα? Αρχικά στην Αθήνα, αλλά στόχος μας είναι τις πιο ουσιαστικές από αυτές να τις διοργανώσουμε και στην Νάξου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, λοιπόν, δυναμικό το ξεκίνημά σας και σίγουρα την Ομοσπονδία Αναξιακών Συλλόγων θέλουμε κοντά μας. Πόσα μέλη έχει η Ομοσπονδία Αναξιακών Συλλόγων αυτή την ώρα, κύριε Μαργαρίτη? Η Ομοσπονδία είναι κάποιοι σύλλογοι οι οποίοι έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια, έχουν έρθει στην Άξο, όπως είναι ο Σύλλογος του Γλυνάδου, ο Σύλλογος των Εγκαρών. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ μεγάλοι και δραστήριοι σύλλογοι στην Αθήνα, όπως είναι, τους γνωρίζουμε όλους, ο Σύλλογος των Κορονιδιατών, των Κομιακητών, των Απεραφητών, να μην τους αναφέρω τώρα όλους. Ορεινής Νάξου κυρίως όμως. Ορεινής, αλλά υπάρχουν και κεντρικής Νάξου, Δαμαριώνας, όλα αυτά τα χωριά και το Σαγκρί, Τρίποδες, Παιδινής Νάξου και φυσικά ο Σύλλογος της χώρας. Ναι. Ένας από τους στόχους που είχατε θέσει ήταν να φέρετε και τους υπόλοιπους συλλόγους κοντά. Ακριβώς, και έχει ξεκινήσει ήδη επαφή με όλους τους συλλόγους. Όσοι τουλάχιστον δραστηριοποιούνται ή δεν έχουν φύγει από την Αθήνα, έχει γίνει επαφή και θα γίνει μια συνάντηση με όλους τους συλλόγους και τους προέδρους των συλλόγων, αλλά και μέλη όλων των συλλόγων. Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν. Εύχομαι να τα πάτε όλα καλά, να έχετε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστώ εκ νέου που μου δώσατε τη δυνατότητα να ανακοινώσω αυτό το νέο μοντέλο που σκεφτόμαστε να αναπτυχθεί η Ομοσπονδία. Ευελπιστούμε ότι θα φέρει αποτέλεσμα αποδοτικότερο. Βεβαίως. Το ευχόμαστε με όλη μας την ψυχή, κυρία Μαργαρίτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.